Dreamy. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώ είστε. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτού του podcast. Άγνο φαίνεται τέχνη. Για όσου με ξέρετε, η Μίτζη, και για όσου δεν με ξέρετε, πάλι η Μίτζη, δεν άλλαξε και στη ζωή μα. Λοιπόν, πώ είστε, τι κάνετε. Εγώ είμαι καλά, δεν με ρώτησε κανεί, αλλά δεν πειράζει, εγώ το λέω. Ε, σήμερα λοιπόν θα μονολογήσω. Και θα συζητήσω με τον εαυτό μου, μπας και βγάλω καμία άκρη, ένα θέμα το οποίο έχει διχάσει πολύ κόσμο όταν το συζητάει. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες, δεν έχουμε καταλήξει κάπου συγκεκριμένα και συνεχώς α, αμφιταλαντευόμαστε πάνω σε αυτήν τη συζήτηση, σε αυτόν τον στοχασμό, πάρα πολλοί άνθρωποι. Ε, τι είναι αυτό όμως Πού μα επηρεάζει εμά του ανθρώπου τόσο πολύ, Δεν μπορούμε να κατασταλάξουμε σε ποια γνώμη κλείνουμε στην Α ή στη Β, Και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Και χρειαζόμαστε τρία Ζάναξ για να μπορέσουμε να μα πάρει ο ύπνο. Το θέμα είναι εξή. Ο δημιουργό και η δημιουργία, και αν το ποιόν του δημιουργού καλλιτέχνη επηρεάζει το καλλιτεχνικό του έργο. Σε απλά ελληνικά θέλω να πω ότι. Να σας ρωτήσω μάλλον, εσάς, αν ξέρατε ότι ο καλλιτέχνης που έχει δημιουργήσει ένα έργο, ο αγαπημένος σας καλλιτέχνης, μαθαίνατε μετέπειτα ότι είναι ένα τέρας, θα εξακολουθούσατε να παρακολουθείτε το έργο του. Περιμένω απάντηση. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ ξέρω βασικά. Λοιπόν, ε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές γνώμες ε, και εγώ η αλήθεια είναι... Μία κατα... έχω κατασταλάξει στην Α, μετά πάω στη Β, αλλά νιώθω ότι είμαι λίγο στη μέση. Ε, και θα σας εξηγήσω μετά τη δική μου οπτική, αλλά θέλω πρώτα έτσι λίγο να πάρουμε κάποια ερωτήματα ε, και να τα συζητήσουμε, να τα φέρω στο τραπέζι, να δούμε τι προσλαμβάνουσες έχουμε και εν τέλει αν μπορούν να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Ε, αρχικά ξεκινήσουμε το εξή. ότι ο καλλιτέχνης που δημιουργεί ένα έργο που γεννά ένα έργο, το παιδί του δηλαδή, έχει στοιχεία του καλλιτέχνη. Έχει. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καλλιτέχνης ε, που έχει τον ΑΒ χαρακτήρα, αλλά ας πάμε, επειδή το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι αυτό, είναι συγκεκριμένο δηλαδή, ας πάμε ότι ο, ο καλλιτέχνη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει καλές πράξεις, όχι ότι είναι τέρα. Α πούμε σε μια πρώτη οπτική, ότι ε, έχει ένα συγκεκριμένο ποιόν που δεν συνάδει με τα δικά μα, πιστεύω. Ε, αυτό μπορεί να μεταδοθεί στο έργο του και να το επηρεάσει. Ε, Α ξεκινήσουμε το εξή. Σίγουρα, ένα κομμάτι που γεννιέται ένα έργο ε, σίγουρα έχει μέσα στοιχεία από το όν που το έχει δημιουργήσει. Ένα καλλιτεχνικό έργο έχει γονίδια του γονιού του. Ε, τώρα αυτά, αν θα σχετίζονται άμεσα με το χαρακτήρα μου και προβάλλουν αυτή την άσχημη πλευρά του χαρακτήρα, δεν ξέρουμε. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Ε, αν επιλέγει να μην εισάγει αυτή την πλευρά του στο έργο, δηλαδή, αν είναι ένας καλλιτέχνης, ένας ζωγράφος, για παράδειγμα, ο οποίος ε, είναι κακοποιητικός, ζωγραφίζει τοπία. Άρα αυτό πώς επηρεάζει τη γνώμη μας, το ότι δεν βλέπουμε καθαρά ε, τον χαρακτήρα του, αυτό το ποιόν μέσα από τα έργα του, μας επηρεάζει στη γνώμη. Δηλαδή, δεν μας ενοχλεί που βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα λουλούδι, αλλά ξέρουμε ότι αυτός που το έχει φτιάξει είναι ένας κακοποιητικός άνθρωπος. Θα μας ενοχλούσε περισσότερο, δηλαδή, αν βλέπαμε να ζωγραφίζει μια σκηνή βίας εκεί, θα ήταν πιο άμεση η σύνδεση, άρα η αποστροφή μας τον καλλιτέχνη. Τι συμβαίνει. Γενικότερα και πριν μερικά χρόνια, όπως είχαμε δει εδώ στην Ελλάδα, βγήκαν στη δημοσιότητα ε, που βασικά άνθρωποι ανέδειξαν την κακοποιητική συμπεριφορά καλλιτεχνών. Και τι συνέβη, γίνανε στην απλή αργό την ελληνική κάνσελ, ε, γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να διανοηθεί, να ξαναδεί, μάλλον ε, αυτόν τον άνθρωπο που έχει κάνει αυτά τα κακουργήματα, ε, να δημιουργεί και να είναι πάνω ε, στο σανίδι, σε μια σκηνή. Θα το, ευρε... θα το ανοίξω. Ε, να ζωγραφίζει ένα έργο, να διαβάζει ένα πειμα, να παίζει μουσική. Γενικότερα οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αποδεχτούν και να αγκαλιάσουν πια ε, αυτή την εικόνα αυτού του ανθρώπου ξέροντας τι έχει σημεί από πίσω. Ε, όπως λένε πολλοί μου κατέστρεψε τα παιδικά μου όνειρα, μου κατέστρεψε την εικόνα, δεν μπορώ να δω ε, σειρέ πλέον που έπαιζε αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορώ να διαβάσω ποιηματά του, δεν μπορώ να ακούσω τη μουσική του. Άρα στη σημερινή εποχή βλέπουμε ότι επηρεάζει κάθετα. Και θέλω να επεκτείνω λίγο αυτή την κουβέντα πιστεύω ότι αυτή η σχέση καλλιτέχνη έργου και κοινό, γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δημιουργούν ένα έργο. Δεν είναι μόνο ο καλλιτέχνης που το γεννάει, αλλά και το κοινό που παρακολουθεί. Είτε είναι πίνακα ζωγραφική, είτε είναι θεατρικό έργο, είτε είναι ένα κομμάτι. Είμαστε όλοι, όλοι Όλα αυτά τα άτομα, όλε αυτέ οι καταστάσει συνθέτουν ένα έργο. Από μόνο του πιστεύω ότι ένα καλλιτέχνη δεν δημιουργεί ένα έργο, παίζει ρόλο και το κοινό μετέπειτα η αλληλεπίδραση με αυτό που βλέπει είναι μέρο του έργου. Γιατί ανάλογα μετά το έργο, παίρνει τη δική του μορφή, ε, εξελίσσεται, μπορεί να μείνει στάσιμο. Ε, οπότε ε, σίγουρα όλα αυτά επηρεάζονται. Εγώ πιστεύω όμω ότι αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχή που ζούμε, δηλαδή. Ε, παλαιότερα, δεν πάω πριν άλλου αιώνε. Ε, πάμε σε πρόσφατα, πριν 10-15 χρόνια. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δηλαδή ε, ε, έφερναν στη δημοσιότητα ε, την ζωή και την άλλη πλευρά του καλλιτέχνη που έχει δημιουργήσει ένα έργο, η οποία είναι κακοποιητική, είναι κακογερματική είναι πολύ άσχημη τέλος πάντων, δεν νομίζω να επηρέαζε και πάρα πολύ κόσμο. Ε, μπορεί να υπήρχε μία μικρή δυσφορία, αλλά σίγουρα δεν θα φτάναμε στο στο δρόμο να κάνουμε cancel αυτών ε, αυτόν τον καλλιτέχνη. Ε, εγώ βέβαια το λέω με την έννοια δεν... Με την έννοια την καλή, θέλω να πω ότι όσο περνάνε εποχές θεωρώ και τα πράγματα πάνε μπροστά, ότι καλό θα είναι γενικότερα αυτές οι συμπεριφορές να αναδύονται και να μην μένουν ε, ε θαμένες στο σεντούκι και να αντιδράμε. Εγώ γι' αυτό επισημαίνω. Ε, δεν το συζητώ. Όμως πάμε παλαιότερα. Όσο πήγαιναν πίσω οι εποχές και τα χρόνια ήταν πολύ πιο σκληρά. Ε, ε, η, όλα ακόμα δεν είχαν αρχίζουν να φωτίζονται. Η τεχνολογία, υπήρχαν άλλες συνθήκες. Οι άνθρωποι έπρεπε αναγκαστικά να ζήσουν. και Τα θέματα που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν ζωτική σημασία. Ε, η ανέχεια στη βία, στην, στον εξευτελισμό και οι τρόποι ζωής εκείνης της εποχής... Ε, α, ε, ουσιαστικά έδιναν το ok στους ανθρώπους να θεωρούν ότι μια τέτοια συμπεριφορά είναι ok και δεν μας πειράζει γιατί, θε... γιατί μέχρι τότε υπήρχε ως δεδομένο. Υπήρχε ως δεδομένο η σκληρή συμπεριφορά γιατί έτσι ήταν οι εποχές. Άρα νομίζω αν αυτό γινόταν πριν 50 χρόνια, 60-70, ε, δεν θα υπήρχε εννοείται η ίδια αντιμετώπιση, αλλά και ακόμα και με τα γενέστερα, σκεφτείτε πριν 15 χρόνια, αλλά πόσο μάλλον εκείνη την εποχή. Σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, ένα fun fact, ο Χίτλερ, συγκεκριμένα το αναφέρω αυτό το όνομα, ο Χίτλερ που λέτε, εκτός από όλα αυτά που έκανε, τον ελεύθερο του χρόνου ζωγράφιζε και ζωγράφιζε πολύ καλά. Έκανε τρομερές ακουαρέλες. Ζωγράφιζε τοπία και αστικά τοπία. Είναι εξαιρετικά τα έργα του. Και έδωσε και στην καλών τεχνών τη Βιέννη, δεν πέρασε νομίζω. Πολύ μα ενδιαφέρει βασικά. Τέλο πάντων, πιστεύετε ότι αν εξελισσόταν σε ένα καλλιτέχνη μετέπειτα, πιστεύετε ότι ο κόσμο θα τον έκοφτε. Πραγματικά, μιλάμε όχι για μετεγενέστερα, για εκείνη την εποχή. Ότι αυτό ο άνθρωπο με αυτά που κάνει ζωγραφίζει και καλά, άρα δεν. Ε, δεν μπορώ, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη δουλειά του γιατί κάνει αυτά που κάνει. Α ξεκινήσουμε το βασικό. Οι άνθρωποι τότε ζούσαν με στο κακό που έκανε και δεν μπορούσαν να βγουν από αυτό. Οπότε έτσι κι αλλιώ θα έμεναν με στο κακό. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή ε, να συνδεθούν και πολύ με. Ε, και με με το τι άλλο κάνει εκείνο ο άνθρωπο και πραγματικά δεν του ένιωσε γιατί είχαν πιο σημαντικά πράγματα να, να ασχοληθούν με τη ζωή τους, ήταν ζωτική σημασία, σήμερα ζούμε, αύριο δεν ζούμε. Αλλά θέλω να πω ότι ο Χίτλερ, για παράδειγμα, που είναι το τέρας της Παγκόσμια σύγχρονη ιστορία. Το, το, το τέρα αυτή αυτ, αυτής τη κόλαση που δημιούργησε, το, ο, ο ίδιο ο Βασιλιά, ε, εκείνο γράφει πολύ καλά. Οκ. Okay. Τώρα θα μου πει τι λε. Θα σα πω. Εγώ είμαι κάπου στη μέση όσον αναφορά αν το έργο επηρεάζεται από το καλλιτέχνη... Ε, και αν πρέπει να υποστηρίζουμε το έργο του κάθε ανθρώπου που έχει αυτή τη συμπεριφορά. Θα σας πω. Έχω από το ένα χέρι τη, τη, τη λογική μου και από το άλλο χέρι το συνέστημα. Η λογική μου λέει... Αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτά που έκανε, αλλά ζωγραφίζει καλά. Τελεία. Το συνέστημα μου λέει ότι... Παρόλο που ζωγραφίζει ωραία, εγώ δεν μπορώ να το δω με θετική ενέργεια, γιατί έκανα αυτά και αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να το εγκλάβω ως κάτι θετικό, δεν με ενδιαφέρει το ότι το ζωγραφίζει καλά. Πάμε παρακάτω. Ε, η λογική μου λοιπόν βρίσκεται εκεί απλά μόνο και μόνο να μου πει ποια είναι η αλήθεια. Τώρα θα μου πεις... Υπάρχει υποκειμενικότητα στην τέχνη, αν κάτι είναι καλό ή όχι. Τέλο πάντων, σε μια επιδερμική φάση, λέμε ότι αυτό ο άνθρωπο ζωγράφιζε καλά. Για τον Χίτλερ, πάντα τώρα λέμε. Ζωγράφιζε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το λέει η λογική μου. Αλλά η λογική μου όμω δεν εμπλέκεται στο συνέστημα να του δώσει τροφή ώστε να υπερβεί ε, το γεγονό ότι ο Χίτλερ ζωγράφιζε καλά. Άρα να του δώσω κάποια άφεση. Όχι βρίσκεται εκεί απλά για να μου πει την αλήθεια. Και έρχεται το συνέστημα και λέει: Φιλαράκι μου, δεν πάω να ζωγράφιζε καλά. Εγώ δεν μπορώ να δω οτιδήποτε άλλο περιστρέφεται γύρω από αυτόν τον άνθρωπο, ε, γιατί έχει κάνει αυτά και αυτά τα πράγματα. Ε, Όπω επίση ένα άλλο άνθρωπο που μου έρχεται στο μυαλό, ένα καλλιτή, ο Πικάσο. Δεν ήταν ο καλύτερο άνθρωπο του κόσμου. Μισογίνη. Ε, και γενικότερα δεν ακούγονται και καλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά είναι αυτό που είναι. Εντάξει, Εκεί πάμε αν αρέσει τέχνη, αν δεν αρέσει που κάνει, γιατί είπαμε τίποτα δεν είναι υποκειμενικό. Ε, εκεί τι κάνεις. Ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτός ο καλλιτέχνης, ο Πικάσος, πούμε, έχει αυτή την ε, τοξικότητα μέσα του. Επηρεάζει η, η οπτική σου και ο τρόπος που αξιολογείς το έργο του από αυτή τη συμπεριφορά. Τι έχει να πει εσύ που με εγώ να σας πω την αλήθεια, ε, επειδή ο Πικάσο σαν μια αναφορά που την έφερα, ε, είναι μια, μια ένα σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη τέχνη, είναι ένας κολοσσός τώρα και ασχέτως ε, ε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχει κάνει μια επιτυχία, η αλήθεια είναι αυτή και δεν μπορούμε να την πάρουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό είναι άλλο διαφέρει από το να πούμε αν μα αρέσει ή δεν μα αρέσει. Αυτό είναι προσωπικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μια επιτυχία αυτό ο άνθρωπο. Το ξέρουμε. τον ε, το ξέρει και η Μαρία από τα κάτω πετράλωνα και αυτό δεν είναι κακό. Το ξέρει και η Μαρία στην άλλη άκρη τη γη. Το ξέρει και η Μαρία το παιδί και το φέρει ω παράδειγμα. Ε, εσύ είσαι ο μελλοντικό Πικάσο, το πεντάχρονο. Έχει μείνει στον τρόπο που μιλάμε. Έχει γίνει ένα σύμβολο. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό όμω. Τι μας δίνει. Εμείς αν ξέραμε τι έχει κάνει, θα, μας, ε, θα ήταν ικανό να καταρρύψει το μύθο. Δεν νομίζω, γιατί όλα όσο περνάνε τα χρόνια, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο παρελθόν, πολύ παρελθόν, αρκετά πίσω, δεν μιλάω τώρα, ε, νομίζω ότι επειδή έχουν μείνει στην ιστορία και επειδή κιόλας μπορεί να έχουν φύγει και από τη ζωή, ε, δεν νομίζω ότι θα μπορούν να γίνουν εύκολα canceled ή να αποδοκιμαστούν, ε, μιλάμε πάντα για τους καλλιτέχνες όχι τα έργα τους με έναν τρόπο, αλλά ταυτόχρονα και τα έργα τους, αν και εγώ αυτό δεν το θεωρώ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε canceled τα έργα, όχι τα έργα, εγώ τους ανθρώπους ε, νομίζω ότι εκεί είμαστε... ...πιο στοχευμένα, σωστή σε έναν δρόμο να κρίνουμε... ...γιατί μετά πάμε σε μία άλλη ε, οδό που ακουμπά λίγο λογοκρισία. Α, είμαι στο μετέγμιο. Άλλο το ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάτι... ...γιατί μας πονάει, δεν μπορούμε να συνδεθούμε... Ε, ...γιατί αυτός ο άνθρωπος ξέρουμε ότι έχει κάνει κάποια πράγματα... ...και άλλο να τα αφανίσουμε. Νομίζω ότι λίγο εκεί αγγίζει κάποια άλλα άκρα... Αλλά ναι, πάντως έχουμε δει και τώρα και παραδείγματα στη σημερινή εποχή, στο σήμερα, που βγήκαν πάρα πολύ καλλιτέχνε εκτό. Ε, παρά το ταλέντο του, παρά ε, όλη την καλλιτεχνική του πορεία, μέσα σε ένα βράδυ γίνανε φίλο και φτερό. Βέβαια, εγώ να πω την αλήθεια μου σε αυτό το σημείο ε, που αποσυρθήκανε και βγάλανε και όλες και σύριαλ ε, και δουλειέ που παίζανε που και τα λοιπά, ε, νομίζω αυτό δεν χρειαζότανε. Καταλαβαίνω το αισθηματικό φορτίο, έχει βάση ισχυρή, αλλά πίσω από εκτός από αυτούς τους ανθρώπους έχουν δουλέψει και άλλοι τόσοι και αξιόλογοι καλλιτέχνες και πάρα πολλοί στην παραγωγέ, παραγωγές, άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με αυτό το πράγμα και δεν νομίζω να τους παίρνει μπάλα κι αυτούς. Ε, είναι λίγο άδικο. Είναι εγώ το βρίσκω άδικο. Δεν υπήρχε λόγο δηλαδή να σταματίζονται καθολικά να παίζονται συγκεκριμένα έργα τα οποία ήταν μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η άποψή μου, γιατί ξαναλέω δεν ήταν μόνοι του. Υπήρχαν και άλλοι τόσοι ε, ανθρώποι που είχαν δουλέψει. Του πήρε η μπάλα και αυτού. Ε, οπότε είδαμε ότι γίνανε φίλο και φτερό σε ένα βράδυ και πάνε. Η καλλιτεχνική του πορεία έσβησε. Ε, Καλό που έγινε. Θέλω να πω ότι ο καθένα πληρώνει. Έχει ένα τίμημα. Ε, Κάνει κάποια πράγματα ε, και πρέπει να αντιμετωπίσει τι συνέπειε. Τώρα από εκεί και πέρα όμω το ερώτημα παραμένει: τι κάνουμε. Ε, και κάποιοι άνθρωποι, αλήθεια είναι, νιώθουν ε, όταν συζητάνε κάτι τέτοιο, νιώθουν την υποχρέωση να έχουν να δώσουν μια απάντηση. Και εγώ με τη άποψη ότι σε αυτό το κομμάτι ακόμα είναι όλα πολύ ρευστά, γιατί η τέχνη γενικότερα από μόνη της είναι μετέωρη, οπότε και εμείς θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να βάλουμε όρια και κανόνες σε κάτι τέτοιο και δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι απλά ο καθένας μπορεί στο τέλος της ημέρας να κάνει αυτό που αισθάνεται, εάν ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι εγώ δεν μπορώ να συνδεθώ με αυτό το έργο γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος που το έχει δημιουργήσει είναι τέρας, να το κάνει, αντίστοιχα και ένας άλλος που εγώ δεν, μπο, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, βλέπω ένα εξαιρετικό έργο, βλέπω ένα έργο που με αγγίζει και δεν με ενδιαφέρει τι έχει κάνει ο δημιουργός. Ε, εγώ πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί μία χρυσή τομή, θα είναι δύο όχθες και απλά θα υπάρχει ένα καραβάκι στη μέση που θα πηγαίνει πέρα δόθε, πέρα δόθε. Και εγώ η αλήθεια είναι να σας πω μην πέσετε να με φάτε ούτε μία πλευρά ούτε η άλλη και εγώ κάπου στη μέση είμαι, κάποιες φορές με επηρεάζει, κάποιες φορές δεν με επηρεάζει. Για να κάνω μία εξομολόγηση τώρα, ε, δεν ξέρω αν, με επηρεά, αν επηρεάζεται η γνώμη μου... Περισσότερο με το εάν ο καλλιτέχνης επιλέξει να θίξει και να βάλει μέσα στο έργο το κομμάτι το κακοποιητικό, το κακό, το τερατένιο και να φαίνεται στο έργο. Είναι πολύ λογικό σε πρώτη έτσι, θέαση να μας επηρεάσει πολύ παραπάνω γιατί δείχνει και άμεσα αυτό που έχει μέσα του. Εκεί σίγουρα θα υπάρχει αποστροφή, είναι, πολύ, είναι, είναι αποκρουστικό. Και ένας άνθρωπος που είναι στην πλευρά του ότι δεν τον νοιάζει τόσο πολύ, δεν συνδέει το έργο με τον καλλιτέχνη, νομίζω ότι μπορεί να ε, λίγο δυσανασχετήσει. Αλλά και πάλι είναι ρευστά τα όρια. Εγώ είμαι κάπου στη μέση. Και είχα ακούσει ε, κάποια στιγμή, με, τότε με όλα αυτά που είχαν γίνει, ε, με το Μιτού, ε, πάρα πολύ την, την Ατάκα που έλεγε ότι Μα εσεί οι καλλιτέχνε είστε ανοιχτόμυαλοι και καλοί άνθρωποι. Εγώ πίστευα ότι στην τέχνη είναι όλα καλά. Και έρχομαι εδώ να σα καταρρύψω ένα μύθο. Όχι, αγαπημένα μου φίλη και φίλε και φίλα. Όχι. Δεν είναι όλοι οι καλλιτέχνε καλοί επειδή ανήκουν στην τέχνη. Και θα σα πω το γιατί. Γιατί είναι άνθρωποι. Και είναι άνθρωποι όπω όλοι οι υπόλοιποι. Άρα τι σημαίνει ότι έχουμε κοινά χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπο είναι σαν ένα μαχαίρι μπορεί να κόψει μια ντομάτα, μπορεί και να σκοτώσει. Το μυαλό που το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, έχουμε κοινό DNA, έχουμε φλέβες, έχουμε κύτταρα, έχουμε νευρώνες, έχουμε καρδιά, έχουμε πόδια, έχουμε χέρια, έχουμε κοινά χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί... Τι είναι οι καλλιτέχνε εξωγήινοι, ήρθαν από άλλο πλανήτη και είναι όλοι καλοί. Όχι ένα μυαλό, ένα ανθρώπινο μυαλό μπορεί να γεννήσει, μπορεί να αγαπήσει, μπορεί να ερωτευτεί, μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να ονειρευτεί, αλλά επίσης ένα μυαλό μπορεί να κάνει κακό, μπορεί να πει ψέματα, μπορεί να σκοτώσει και μπορεί να κάνει πολύ άσχημες πράξεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο καθένας μας, ο καθένας μας έχει πιθανότητες κάποια, στις ζω... κάποια, στιγμή στη ζωή του να κάνει κακό. Τώρα μου τι λες τώρα. Ναι, Είτε για να αμυνθεί μπορεί να προκαλέσει κακό, είτε από επιλογή του να προκαλέσει κακό, είτε να ε, πει κάτι κακό για κάποιον άνθρωπο, Όλοι μα μπορούμε, έχουμε πιθανότητε να κάνουμε κακό. Το ότι έχουμε επιλέξει συνειδητά, έχουμε γεννηθεί με αυτόν τον τρόπο, έχουμε μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, έχει καλλιεργηθεί ένα μέρο του μυαλού μα να παίρνουμε το μαχαίρι και να κόβουμε την ντομάτα και όχι να σκοτώσουμε κάποιον, δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι δεδομένο για πάντα. Θα μου πει, τι λες, τώρα. Το πιστεύω. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα dark side, όλοι μας. Και μην ξεχνάμε, έχουμε επανα... έρχομαι λίγο σε αυτό που λέγαμε ότι οι καλλιτέχνε ότι είναι σε ένα ανοιχτό πλαίσιο και είναι όλοι πιο ανοιχτό μυαλί και είναι και καλή και αυτά. Ναι, η τέχνη είναι ένα κομμάτι, είναι ένα κύκλος ο οποίος είναι ανοιχτός. Ε, δεν, έχει, δεν έχει συγκεκριμένα όρια, οπότε εκεί όλα τα πράγματα που συναναστρέφονται γύρω εκεί μέσα σε αυτόν τον κύκλο δεν έχουν συγκεκριμένα όρια και όλα φεύγουν. Είναι ανοιχτά, άρα και οι άνθρωποι της εκεί, επειδή βλέπουν ένα ποτήρι από όλες τις πλευρές, δεν συγκεντρώνονται σε ένα κουτί μόνο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα υπάρχουν και κακοί άνθρωποι. Και μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι καλός και ένα καλό και κακό όν ταυτόχρονα. Γι' αυτό δεν έχουμε και δεν θα έχουμε υπάρξει ποτέ παγκόσμια ειρήνη, γιατί είναι στο DNA του ανθρώπου να ετοιμάζεται για πόλεμο, να είναι κακός, όπως επίσης είναι και καλός, είναι μέσα στο αίμα του να προετοιμάζεται να, να είναι υποσυνθήκε άμυνας και μην ξεχνάμε, ξέρετε, εγώ πότε θα πιστώ ότι σε αυτόν τον πλανήτη θα έχουμε παγκόσμια ειρήνη. Όταν στα απλά καθημερινά πράγματα θα σταματήσει να υπάρχει κακία. Τι θέλω να πω. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε κακολογήσει έναν άλλον, άλλον άνθρωπο. Όλοι μας ε, για να προστατεύσουμε τη θέση μας ή για να μην χάσουμε κάτι δικό μας ή για να προστατεύσουμε το χώρο μας έχουμε γίνει κακοί. Έχουμε όχι κακοί... Μπορεί να έχουμε γίνει κακοί, μπορεί να έχουμε πει ψέματα, μπορεί να έχουμε κακολογήσει κάποιον άλλον, μπορεί να έχουμε έρθει σε θέση άμυνας, άρα να βγούμε εκτός σε αυτού. Ε, αυτές είναι, είναι καταστάσει καταστάσεις μιας μετεγενέστερης βίας, και ενός μεταγενέστερου πολέμου. Όταν θα σταματήσουμε εμείς οι άνθρωποι να μην έχουμε ίχνος νευρικότητας, κακίας, ίχνος, ίχνος, να είναι όλα καλά, να λέμε καλημέρα, είστε πολύ όμορφοι σήμερα, Αχ, μπράβο τι ωραία που είστε, να μην έχει προβλήματα ο κόσμο, τότε θα έχουμε παγκόσμια ειρήνη. Λυπάμαι, δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι ένα, δύο, τρία, είναι ένα μυαλό. Έχει συγκεκριμένου οδού, συγκεκριμένου νευρώνε, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεν πρόκειται ποτέ αν αυτά τα πράγματα δεν αλλάξουν που δεν θα γίνει, εκτός αν έρθει κάποιος εξωγήινος και μας κλωνοποιήσει και μας κάνει καλούς και τρεφόμαστε μόνο από καλοσύνη, αγάπη, φως κτλ. τότε θα έχουμε παγκόσμια ειρήνη. Έτσι λοιπόν αυτή την κουβέντα την κάνω για να την εισάγω στο κομμάτι το ότι α, οι καλλιτέχνε είναι με την τέχνη, αν είναι καλή. Όχι. Αυτό θα γινόταν μόνο αν ήταν εξωγήινοι. Είναι άνθρωποι, είναι καλοί, είναι και κακοί. Και η τέχνη, το ότι είναι λίγο πιο ανοιχτή, δεν σημαίνει επειδή είναι ανοιχτή, Υπάρχουν και εισάγονται και, και κακοί άνθρωποι μέσα. Δεν αλλάζει αυτό και ούτε θα αλλάξει, και σας το λέω. Ε, είμαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είμαι στην τέχνη. Αλλά και να μην ήμουν, είναι απλή λογική. Είμαστε άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε καλοί και κακοί, και, και ο καθένα ξεχωριστά είμαστε καλοί και κακοί σε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Κάποτε ήμασταν υγιείς, κάποτε ήμασταν τοξικοί, κάποτε το διαφοροποιήσαμε. Κάποιοι πήραμε στάσιμοι. Έτσι είναι ο άνθρωπο, δεν θέλει λογική απλά. Οπότε ναι. Κάποιο καλλιτέχνη μπορεί να είναι τέρα, μπορεί να είναι και σκατάνθρωπο. Ε, το έργο του μπορεί να είναι κακό. Μπορεί να είναι κακό, αλλά μπορεί να είναι και πάρα πολύ καλό. Εγώ νομίζω ότι η ζυγαριά είναι κάπου στο εξή. Ότι αναγνωρίζω ότι το έργο του είναι καλό. Δηλαδή, αντικειμενικά αυτό είναι ένα εξαίρετο συγγραφέα. Εξαίρετο. Ε, βέβαια, θα μου πει πάλι είναι υποκειμενικά τα όρια και πού, τι είναι τέχνη, αν είναι υποκειμενική γνώμη. Α πούμε ότι υπήρχαν κάποιε τεχνικέ οδοί που είναι στάνταρ. Γράφει πολύ καλά. Ε, κάνει, ζωγραφίζει και μετράει. Ε, τις, ε, μεταφέρει ένα, ένα μπουκάλι στο χαρτί πολύ σωστά, για παράδειγμα. Το κάνει άψογα τεχνικά. Μιλάμε τεχνική φύσεω τώρα. Έχει γράψει ένα τραγούδι με πάρα πολύ ωραίου ε, στίχου, οι οποίοι δένουν μεταξύ του. Πρακτικά λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει να αναγνωρίσουμε ότι κάποιο το κάνει καλά. Από εκεί και πέρα. Ε, ερχόμαστε εμείς σαν προσωπικότητες και να πούμε σαν μονάδες ότι εγώ επιλέγω να ε, ακολουθήσω ε, εκείνον τον καλλιτέχνη και να πω ότι δεν με επηρεάζει ή με επηρεάζει ο χαρακτήρας του. Εγώ είμαι κάπου εκεί ε, και νομίζω δεν χρειάζεται να κιόλας... Να μπούμε σε μια διαδικασία να βάλουμε τα όρια αν πρέπει ή δεν πρέπει. Είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν πολλά διαφορετικά μυαλά. Η τέχνη από μόνη τη είναι μετέωρη, άρα δεν θα υπάρχουν συγκλίνουσε απόψει. Ε, ναι, νομίζω ότι αυτή ήταν η σκέψη μου. Τώρα δεν ξέρω εσεί. Θέλω πάρα πολύ να μου στείλετε μήνυμα ε, στο Instagram και να μοιραστείτε τη δική σα άποψη και να έχετε κάποια παραδείγματα καλλιτεχνών που θεωρείτε ότι είναι σημαντικά. Ε, δεν ξέρω αν σας βοήθησε, εγώ απλά ε, μετέφερα καθαρά τη σκέψη μου, γιατί και εγώ είμαι διχασμένη και δεν χρειάζεται να σας πω κάπου να κατασταλάξετε, απλά εγώ θεωρώ ίσως ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε cancel τα έργα, ε, γιατί να απομονώνουμε τα έργα και να φεύγουν στην αφάνεια, διότι αγγίζει λίγο τα όρια της λογοκρισίας. Τώρα θα μου πεις, άμα το έργο περιγράφει κάτι πολύ κακό και είναι λεπτά τα όρια. Εντάξει, γιατί μετά αυτό παίρνει μπάλα και άλλα πολλά πράγματα στην τέχνη που η τέχνη δεν χρειάζεται να μπαίνει σε καλούπια λογοκρισίας και δεν πρέπει κιόλα. Ε, αυτά που λέτε λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, περιμένω με χαρά τα σχολιά σας, και εμεί νομίζω ότι με αυτή την απορία θα μείνουμε, να ξέρετε, αυτό θα είναι αναπάντητο. Εγώ το πιστεύω ότι αυτό δεν θα απαντηθεί ποτέ και δεν πρέπει να απαντηθεί ποτέ. Ο καθένα έχει την άποψή του και γι' αυτό είναι η τέχνη για να μπορεί να βγάζει από τον καθένα μα τη δική του ιστορία και το δικό του και τη διά του διαδρομή μέσα από τα έργα που παράγει. Η τέχνη. Αυτά λοιπόν, οπότε εμείς φιλαράκια μου θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Αυτά, φιλιά πολλά λοιπόν.